Γεια χαρά. Πάμε γρήγορα, έλα φίλε. Καλησπέρα Γιώργο. Καλώς τον είναι. Ήθελα να κάνω μια πρόταση. Ναι. Θυμάσαι που σου είχα πει για την Αγία Κοινωνία και δεν σου κάνει σημασία. Ναι. Τώρα αρχίζουν και το λένε τα κανάλια. Τώρα που θα γίνει το γήπεδο πιαγισμένο το θηρό που θα γίνει το παιχνίδι Ολυμπιακός Γουλς, προτείνω το κράτος να δώσει το παιχνίδι σε ένα ελεύθερο κανάλι να το δούμε όλοι. Γιατί να δημοκτούμε σύνοβα όλοι μαζί στα καφενεία. Εκεί θα τα κολλήσουμε. Δεν είναι νόβα, είμαι η Κορμοτέ. Η Κορμοτέ, γιατί. Σωστό αυτό που λες, σωστό. Γιατί να πληρώσουμε συνδρομία που δεν μπορώ, εγώ δεν έχω νόβα. Τι πρέπει να κάνω, να κάνω. Γιατί να πάω στα καφενεία. Πώς τη βλέπεις την πρότασή μου. Πολύ σωστή. Τέλος πάντων, αν του τα λες. Για χαρά. Αν του τα λες. Δεν είναι λάθος αυτό που λέει ο πολέμονος, έτσι. Αφού απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και τα λοιπά και τα μάτσα θα είναι κυκλισμένο το θηρόν χωρίς κόσμο, γιατί να πάει ο άλλος στο καφενείο να δει το παιχνίδι. Να το πάει ένα ελεύθερο κανάλι, να το δει ο κόσμος σπίτι του, να μην βγαίνει έξω. Θα μου πείτε ότι εδώ μπαίνει στο θέμα η οικονομία. Διότι εδώ η Κοσμοτέ έχει πληρώσει τον Ολυμπιακό. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Έλα φίλε. Ναι. Ναι, γεια σου Γιώργο. Γεια. Μαρτίνος από Στοχόλμη. Έλα Μαρτίνο. Να πω για το κορονοϊό και εγώ, επειδή είναι μεγάλο θέμα πλέον. Ναι. Είχε βγει ένας πολύ γνωστός εδώ, ένας ακροατής που μίλαγε για τον κορονοϊό και έλεγε ότι είχε πάει με υποβρύχιο, με αεροπλάνο, είχε στη Γερμανία, το θυμάσαι, την προηγούμενη εβδομάδα. Για λέγε. Ναι, αυτά τα θεωρώ εγώ πολύ επικίνδυνα πράγματα, γιατί είναι μεγάλη παραπληροφόρηση. Επίσης είχε πίεση την προηγούμενη εβδομάδα για μια λοιμοξιολόγο. Είχες κάνει την ερώτηση ναι. Πόσες μέρες έχεις τον ιό χωρίς να τον μεταδίδεις. Το θυμάσαι? Ναι. Ναι. Αυτός ο καιρός είναι από 2 μέχρι 14 μέρες. Δηλαδή έχεις τον ιό και δεν το μεταδίδεις από αυτές τις μέρες. Το μεταδίδεις όταν αναπτύσσεται η ασθένεια. Αυτά. Τίποτα άλλο. Εκεί τώρα στη Σουηδία τι έχουμε? Εδώ έχουμε πολλά περιστατικά. Εδώ προτείνουν να μην πάει κανένα στα νοσοκομεία. Έχουν βάλει 2 αυτοκίνητα στο χώρο που πάνε και παίρνουν αίματα. Τα στέλνουν, ξέρω εγώ, στο ιατρείο, βγαίνουν θετικά και του λένε κάτσε μέσα, μην πας πουθενά. Μάλιστα. Γιατί εγώ στα ασθενοφόρα δουλεύω, τα ξέρω. Έτσι, ε. Ναι, οπότε είμαι ενημερωμένο σε αυτά και γι' αυτό μου κάνει εντύπωση. Κατάλαβα. Αυτή δηλαδή η παραπληροφόρηση είναι το χειρότερο. Αυτό που είχε πει ένας Κροατής που του αρέσουν αυτά τα. Ναι, θυμάμαι. Που έλεγε είχε πάει με υποβρύχιο, είχε προσγειωθεί στη Γερμανία και κάτι τέτοια. Αυτά είναι επικίνδυνα τώρα, δηλαδή, γιατί αναπτύσσεται χάος χωρίς λόγο. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, γεια σας. Γεια καλά, φίλε. Έλα. Γεια, καλησπέρα. Καλησπέρα. Κωνσταντίνος από Πύργο Λίας. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, μου έκανε εντύπωση σήμερα με τις ομάδες, ότι τις ομάδες μας τις ηλιακές. Λέει ότι θα είναι κυκλισμένο το θηρόν. Και χτες την Κυριακή είχαμε πρωτάθλημα ΓΑΜΑ Εθνική στο 7ο όμιλο, όπου παίξαν οι ομάδες που παίζανε εκτός έδρας για κλεισμένον. Εδώ πέρα τα εντός δεν γίνανε στην Ηλία. Εγώ η απορία μου είναι που είχα να θέσω. Είναι ότι άρα κάποιος παίκτης δεν μπορεί να είναι ύποπτος. Θα είναι ως θύμα κορονοϊού. Δηλαδή πάνε 40-50 νοματέ. Δηλαδή μια αποστολή είναι ομάδα, η άλλη αποστολή τη άλλη ομάδα. Κατάλαβα τι λες. Εγώ έχω μια άλλη απορία. Όπως ακούμε τώρα στις ειδήσεις, την καταγγελία του Δήμαρχου Πύργου, που αυτοί που είναι ύποπτοι ναι. έχουν πει να μένουν σπίτι, δεν μένουν και κυκλοφορούν ελεύθερα έξω. Θα πάω στο δώσω αυτό. Ναι, τι σου η μαλακία είναι αυτή που να πει. Που άρχισε να το δώσει, γιατί είμαι δημοσιογράφος, είμαι στην Πατρίδα, εφημερίδα. Ναι. Το Σέζιον Σόβρις ονομάζομαι. Το οποίο μάλιστα βγάλαμε το λες και ότι πήγε στο εισαγγελέα. Παρενέβη εισαγγελέα. Μάλιστα πριν λίγη ώρα πήγε ο Δήμαρχος Πύργου και έκανε και έγραψη κατάθεση. Δυστυχώς αυτό που είπες εσύ, η ανωριμότητα και ανευθυνότητα,
Δεν ξέρω ποιος έχει πει, κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Δεν το λέω κακοπροαίρετα για τους ανθρώπους, δηλαδή δεν είναι ότι θα μας σκοτώσουν, αλλά η ανωνυμότητα και η απερισκεψία του καθενός, ενώ είναι πόσα περιστατικά που είναι υποπτά και οι οικογένειες αυτών. Εντάξει, βέβαια, είδαμε κάτι χειρότερο σήμερα, ότι η Συνεδριά Σύνοδο, και αυτό θα τελειώσει, θα κλείσω εδώ, ότι επιτρέπει να μπορεί να κοινωνήσει. Το θέμα δεν είναι αυτό. Μπορεί να κάνει καθένα ό,τι θέλει, αλλά θα είμαι θετικό στον κορονοϊό, ας πούμε. Και θα πάω, θα μπω στην ενορία μαζί με του άλλου παρευρισκόμενου. Κοίταξε, από τη στιγμή που είχε βγει νομοθετική πράξη αυτό και απαγορεύεται, μέχρι και φυλάκιση, έτσι. Έχετε ένα κράτο, όχι το κράτο της Ελλάδας, αλλά το κράτος της Εκκλησίας και λέει, εμείς λέει, θα κοινωνούμε τον κόσμο. Και εγώ ρωτάω, μήπως είναι συνεταίροι με τα γραφεία και διών. Πολύ καλό. Τι να πω, ρε παιδί μου. Καλό. Καλό. Σε ευχαριστώ πολύ, ρε φίλε. Πολύ και εγώ. Για καλά. Έλα. Ναι. Έλα, Γιώργη. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Γιώργος Ολυμπιακός, τι κάνουμε? Καλά εσύ? Καλά μωρό. Μία απορία έχω, ρε Γιώργη. Εφόσον ο ιός μεταδίδεται πιο εύκολα σε κλειστούς χώρους, έτσι δεν είναι? Ναι. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς πώς θα επιτρέπουν σε κυκλοφορία, ρε αδερφέ? Μπορεί να μου το εξηγήσεις αυτό? Γιατί το μυαλό το λίγο. Οι κινηματογράφοι, τα θέατρα. Όλα αυτά, ναι. Δηλαδή απαγορεύουν τώρα σε 33.000 κόσμου τώρα να πάνε στο γήπεδο. Μαζί τους. Με ρυμνούν για τη δημόσια υγεία, είναι τόσο φιλές, πλάχνουν τόσο ανθρωπιστές. Αυτά τα ρημαδο μέσα μαζικής μεταφοράς που μπαίνει κάθε καρδιά σκαρίδι μέσα, πώς τα επιτρέπουν στην κυκλοφορία? Ένας άνθρωπος μπορεί να μου το εξηγήσει? Και πώς θα πάρει? Είναι τόσο φιλές, πλάχνουν, είναι ανθρωπιστές. Το έχουμε καταλάβει αυτά τα τόσα χρόνια. Όχι, όχι. Δηλαδή του ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μισό λεπτό. Και πώς θα πάει ο κόσμος στη δουλειά του? Με τα πόδια. Ορίστε. Ο κόσμος στη δουλειά του πώς θα πάει? Ναι, αλλά πρώτα και κύρια δεν είναι όμως η υγεία του? Ρε σε Γιώργη, η υγεία πάνω απ' όλα. Έτσι δεν λέμε? Όσον αφορά αυτό. Ποια δουλειά, ποιες δουλειές τώρα μου τσαμπουνάς και εσύ? Η δημόσια υγεία πάνω απ' όλα. Ναι, θα παραλύσει τα πάντα, θα παραλύσουν. Ναι, θα παραλύσει τα πάντα. Άρα δεν με ρίμνουν για τη δημόσια υγεία. Εγώ έχω να πω κάτι άλλο. Ότι από το μάτι του Ολυμπιακού θα γίνει χωρίς κόσμο, η μεγαλύτερη χασούρα για τον Ολυμπιακό θα είναι η εισπράξη στα εισιτήρια. Και όχι αν έχανε από τη Γούλους. Τέλος πάντων, εγώ αυτό είχα να πω, Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Και εγώ δεν φίλε, για χαρά. Έλα. Έλα, Γιώργο μου, γεια σου. Γεια. Δημήτρης από Πειραιά. Ναι. Κοκκινιά. Γιώργο, έχω μια απορία. Λέμε με κλειστά γήπεδα και εγώ είμαι μέσα, συμφωνώ, δεν το συζητάω. Δεν μου λες τώρα, στο κλειστό γήπεδο, μέσα στο Καραϊσκάκι, δεν θα υπάρχουν 200 άτομα, είτε ποδοσφαιριστές, είτε φροντιστές, είτε αυτό που κάποιος μπορεί να έχει πάρει το μικρόβιο του ιού και να το μεταδώσει στους άλλους? Και δεν είναι μόνο αυτή η απορία μου. Η απορία μου πάει πλέον σε κάτι που ασχολείσαι και εσύ πάρα πολλά χρόνια. Στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Όλα τα παιδιά που είναι ερασιτέχνες έχουν γιατρούς. Πες ότι κολλήσανε την προηγούμενη μέρα. Τι γίνεται, δηλαδή? Δεν μας ενδιαφέρει όλο αυτό το πράγμα. Μόνο τα εισιτήρια του Ολυμπιακού, τα εισιτήρια του Παναθηναϊκού, τα εισιτήρια του ΠΑΟΚ, τα εισιτήρια αυτά. Δηλαδή, τόσο οι συνδέσμοι δεν αντιδρούνε. Ξέρετε και τον παράξενο. Όταν ανακοινώθηκε το μάτς του Ολυμπιακού θα γίνει χωρίς κόσμο, οι οπαδοί του Ολυμπιακού δεν αντέδρασαν. Αντιδρούν οι οπαδοί της Γούλους. Δεν μπορώ να το καταλάβω, ρε γαμώτο. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή οι άνθρωποι που είναι, δεν θα είναι 200-300 χίλιοι μέσα με κλειστές πόρτες? Αυτοί είναι όλοι υγιείς? Μάλιστα. Εντάξει, το κέρδος μόνο στο κέρδος. Ας πάει και ένα πρωτάθλημα, έτσι. Ας πάει και μια. Δηλαδή εδώ μιλάμε για παγκόσμιο γεγονός. Δεν μιλάμε. Ότι είναι, ας πούμε, υπάρχει κάτι άλλο πιο σοβαρό. Υπάρχει κάτι άλλο πιο σοβαρό. Υπάρχει κάτι άλλο πιο σοβαρό κατά τη γνώμη μου. Γιατί να λειτουργούν τα σχολεία? Δεν το συζητάω καθόλου. Και δεν μιλάω ότι το παιδί θα προσβληθεί από τον ιό. Δεν θα κινδυνεύσει. Αλλά θα κινδυνεύσουν οι παππούδες του μαζί. Γιώργο, επειδή από το πρωί ακούω το ΡΙΑΛ και κάθε μέρα. Γιατί είμαι, ας πούμε, στη δουλειά μου και ακούω το ΡΙΑΛ.
Δεν το θέσα αυτό το πράγμα για να μην γίνομαι και αυτό. Αυτός είναι ο πιο μεγάλος πόνος με τα σχολεία με τα παιδάκια. Και πρέπει να προσέχουν και οι γονείς, άμα κλείσουν τα σχολεία, μην τα πηγαίνουν στα 5x5, στα 4x4. Ξέρεις κατά τη γνώμη μου γιατί δεν κλείνουν τα σχολεία ακόμα. Δεν έχει δοθεί η εντολή. Διότι άμα δοθεί η εντολή να κλείσουν τα σχολεία, πρέπει οι γονείς να πάρουν λεφτά για να μείνουν σπίτι με τα παιδιά. Συμφωνώ σας, συμφωνώ. Κοίτα, είμαστε σε ένα γκρεμό. Και εδώ πέρα λέμε θα γκρεμιστούμε και ποιος θα σωθεί. Αλλά ο σκοπός είναι δεν είναι άμα γκρεμιστώ εγώ να πάρω και σένα στο λαιμό μου. Αυτή είναι η ιστορία και μου κίνησε την περιέργεια. Και λέω για σταμάτα, τα ερασιτεχνικά σωματεία δεν είναι ανθρώποι. Θα πάνε να κλειστούν εκεί πέρα και ξέρεις κάτι εκεί παιδάκια που έχουμε ας πούμε και κάτι αυτά αποδυτήρια. Και υδρώνουν στο ημίχρονο και τρέχουν και κοντά. Εκεί υπάρχουν γιατροί. Δηλαδή πρέπει κάπως ας πούμε, δεν ξέρω αν η πολιτεία, ας πούμε και συνδέσμοι ρε παιδί μου. Εμένα μου έχει κάνει κάτι άλλο τολμηρή εντύπωση. Επιστήμονες στην Αμερική, ανακοινώθηκε αυτό που σου λέω, λένε ότι θα προσβληθούν από τον ιό 96 εκατομμύρια άνθρωποι στην Αμερική. Μόνο στην Αμερική. Ναι. Και θα έχουν 480.000 θανάτους. Μάλιστα. Καταλάβεις με αυτό. Ναι. Και χιλιά συγγνώμη έτσι που... Έγινε φίλε. Σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Για χαρά, για χαρά. Έλα φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θανάσης λεγόμαι. Ναι. Τώρα με σκανδάλισες λίγο, γι' αυτό πήρα. Και εκ των προτέρων συγγνώμη αν τυχόν υπάρχει αντιπαράθεση μεγάλη ας πούμε αυτή. Στην άποψη δηλαδή τη δικιά μου. Ναι. Δεν μου λες, όταν το τσιγάρο το χασείς, το γυρνάς από στόμα σε στόμα, τρέχει τίποτα. Εμείς είμαστε μια παρέα ρε παιδί μου, δεκάτομα, γιατί είναι με το τσιγάρο τώρα και γυρνάει. Ναι. Τρέχει τίποτα. Δεν τρέχει τίποτα. Αν τρέχει τίποτα, τι εννοείς. Δηλαδή, αν κάποιος από το τσιγάρο αυτό έχει προσβληθεί, αν το έχει κάτι. Δεν ξέρω τι θα είναι, ναι. Δεν ξέρω. Έχει κάτι. Δεν ξέρω. Επειδή τι εννοείς, επειδή είναι ζεστό και επειδή είναι έτσι. Ρε παιδί μου, πώς γίνεται, κάπως δεν γίνεται. Ναι, για κατάληξε, για κατάληξε κάπου. Δεν το πίνεις, το χάσεις όλοι μαζί. Δεν μπορεί να καταλήξεις κάπου. Να καταλήξουμε κάπου, λοιπόν. Καταρχήν είμαι αντίθετος. Βέβαια πρόσεξε, είμαι και αδαής ταυτόχρονα, έτσι. Οπότε συγχωρέστε με αυτοί που ακούνε τώρα, έτσι για να μην... Ναι. Στο να κλείσουν γήπεδα, να κλείσουν χώροι, ναι, μέτρα προφύλαξης σαφώς και πρέπει να υπάρχουν. Αλλά τώρα ανοιχτή χώρη τύπου γήπεδο και να πας, δηλαδή κλείνεις ένα γήπεδο, εντάξει μην κάνεις τον αγώνα καθόλου. Οι αθλητές δεν κινδυνεύουνε. Το πιο σωστό είναι αυτό. Λοιπόν... Και το τελευταίο που σου είπα, δηλαδή με αυτό ήθελα να ξεκινήσω, επειδή είπες για το Άγιο Μποτήριο. Καταρχήν, σε περιόδους επιδημίας, επειδή επρόκειτο για εμβόλιο ζωής, ενδείκνεται. Αλλά επειδή δεν είμαι εγώ αυτός που θα το ενδείξει, θέλει κάποιες προϋποθέσεις το Άγιο Μποτήριο, δεν το προσεγγίζει ο καθένας επειδή έτσι γουστάρει. Έτσι. Και εκεί είναι υπεύθυνος ο καθένας στην ψυχή του και στο είναι του για το αν θα μετέχει ή όχι. Και θέλει σοβαρές προϋποθέσεις αυτό το πράγμα, έτσι. Και σε μια ενορία δεν είναι τρελοί οι γονείς που πάνε και κοινωνάνε στον οριδόν τα παιδιά τους. Δεν είναι τρελοί. Ούτε είναι όλοι αμόρφωτοι. Θα είχαν μαζί όλοι. Και καλά να κάνουμε να έχουμε όλες τις προϋποθέσεις για να μπορέσουμε να φτάσουμε εκεί. Εσύ θα παρακοινωνήσεις. Αυτό είναι το θέμα. Εγώ ρωτάω έτσι. Το έχω κάνει ήδη. Τι ως καλύβει. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Γεια χαρά φίλε. Γεια. Έλα. Ναι. Πάμε. Εγώ είμαι. Ναι. Γιώργο. Ναι. Έλα Γιώργος από Θεσσαλονίκη, Καλαμαριά. Ναι. Αοξής. Είχα πάρει και τις προάλλες και σε είχα ρωτήσει αν πρέπει να στο δωμάτιο το τέρμι να έχουμε Σβιντερσκι ή Ακβοπ. Αν θυμάστε, το θυμάμαι, ναι. Εφόσον πήρε η τροπή συζήτηση σήμερα περί κορονοϊού
Σε πήρα και μια άλλη μέρα, αλλά δεν μπόρεσα να σε πιάσω. Καταγραμμένες τα καταλημμένες. Και εξήγησε μας, ρε Γιώργο, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό. Μίλησε τις προάλλες μαζί σου ο τραπεζικός. Ναι. Είπε μια κουβέντα, μια βόμβα πυρηνική πέταξε. Και εγώ ζαλίστηκα, τρελάθηκα. Λέω, ρε, είναι τρελός. Είναι πολύ μέσα στα πράγματα και ξέρει πάρα πολλά. Είσαι και εσύ υποχρεωμένος να μας πεις δύο κουβέντες. Μίλησε περί μια κυρία Κιού που πηγαίνω έρχεται μια Κινέζα στο ναι, Καναδά. Ναι. Εγώ του είπα, θυμάσαι τι του είχα πει. Θυμάσαι τι του είχα πει. Θα σου πει τα άτομα και. Θυμάσαι τι του είχα απαντήσει. Είναι μια καταγγελία. Είναι. Άκουσε μου. Είναι παγκόσμια τρέλα. Άκουσε μου. Θυμάσαι τι του είχα πει. Αυτά που λες δεν ξέρω την αλήθεια. Ή ναι, ψέματα. Με συγχωρείς. Ο άνθρωπος αυτός είναι πάρα πολύ γνώστης ορισμένων πραγμάτων. Συγχαρητήρια αν γνωρίζει και να μας διαφωτίσει ή είναι παράνοια ρε φίλε αυτό. Εδώ δεν υπάρχει μέση λύση τώρα. Ή βγήκε από το εργαστήριο για βιολογικό πόλεμο της Κίνας, δηλαδή κάτι πράγματα δηλαδή ρε Γιώργο, και δεν ακούστηκε πουθενά σε κανένα κανάλι παγκοσμίως. Και λέει ο άνθρωπος ή είναι παράνοια ή είναι πολύ γνώστη. Εσύ τι έχεις να μας πεις επί του θέματος? Εγώ ξέρω ότι αυτά όλα είναι γραμμένα στο περιοδικό Τρίτο Μάτι. Εσύ γνωρίζεις το άτομο αυτό? Έχει αξιοπιστία ο λόγος του, ρε Γιώργο? Όχι, αυτός μεταφέρει αυτά που διάβασε. Αυτός μεταφέρει αυτά που διάβασε ή αυτά που έχει και αυτός γράψει? Γιατί είπε αναφέρω ονόματα, ημερομηνίες. Ναι. Μέσα στο Τρίτο Μάτι αναφέρονται αυτά. Πρέπει, Γιώργο, να τον καλέσεις επισήμως και να μας διευκολύνει σε αυτό το θέμα, να διαλευκάνει τι θέλει να πει. Είναι σοβαρό αυτό, Γιώργο, να πω. Αυτό αν είναι μια παγκόσμια απειλή, ρε φίλε, τότε. Ξεφύγαμε από το ότι έφαγε η νυχτερίδα το φίδι και το φίδι τη νυχτερίδα και χαζά πράγματα. Και ο Έλληνας ανού. Αυτό αν μπορείς να το κάνεις, τι να σου πω. Έγινε, φίλε, σε ευχαριστώ πολύ. Είπα ότι θα σου πει για τα τρία ονόματα πριν 10 αγωνιστικές που είχαν ραντεβού και αποφάσισαν ότι θα το πάρει τελικά ο Ολυμπιακός. Θέλεις να μας πεις κανένα όνομα? Εγώ δεν ξέρω, αυτό θα λέω, θα τα λέω. Σε ευχαριστώ πολύ, γεια. Έλα. Ναι. Εμένα, Γιώργο, ξέρεις τι με προβληματίζει? Για λέγει. Που το αφεντικό του United States, ο κύριος Τραμπ, της Ρωσίας, ο Πούτιν, της Ιαπωνίας, της Κίνας. Δεν έχω ακούσει, λοιπόν, έναν από αυτούς τους προέδρους να πει ότι καταβάλλονται τεράστιες προσπάθειες για να προσπαθεί να βρούμε το εμβόλιο. Κάνεις λάθος, δεν παρακολουθείς την επικαιρότητα. Για πες μου, λοιπόν, την επικαιρότητα. Ότι όλοι αναφέρουν ότι γίνονται τεράστιες προσπάθειες από επιστήμονες για να βρουν το φάρμακο. Ναι, αλλά Γιώργο, πρόσεξε τώρα. Αυτά τα πράγματα είναι τεράστιοι προϋπολογισμοί. Έχουν λησάξει όλα αυτά τα χρόνια Αμερική, Ρωσία να βρίσκουν συστήματα πυραυλικά μέσω δορυφόρων να κατευθύνονται πυρηνικές κεφαλές. Καταλάβες, μιλάμε για δισεκατομμύρια. Ψάχνουμε να βρούμε σονάρι νερό και κάτι αηδίες και κάτι κουταμάρες. Λοιπόν, εδώ είναι το θέμα τώρα. Καταλάβες, πρέπει κατ' εξακολούθηση αυτοί όλοι οι αρχηγοί να μαζέψουν τα μεγάλα κεφάλια και κάτι μου λέει πάλι Έλληνας θα το βρει. Έλληνας ή Ελληνίδα, γιατρός. Θυμήσου την κουβέντα που σου λέω. Έτσι από διέστηση, από ικανότητα βέβαια. Πάνω απ' όλα. Έχω ένα μήνυμα δόξης, τι λέει. Για πέ. Για να πουλήσει φάρμακο, πρέπει πρώτα να πουλήσει αρρώστια. Ναι. Για χαρά! Ναι, να σου πω. Έλα. Και αυτό που είπε ο Κυρκόφας, ο αυγονέμονος, έχει απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, να δοθούν τα παιχνίδια, ό,τι τώρα το Ολυμπιακού παράδειγμα, ας πούμε, να δοθεί από ένα κανάλι ελεύθερο. Έχει η Κοσμοτέκ ονομάζει από όλες τις πάντες. Από κινητά, από σταθερά, από τα πάντα. Τα πάντα ονομάζει. Δεν πειράζει να δώσει το παιχνίδι για περισσότερο για τους Ολυμπιακούς. Εγώ δεν θα πάω ούτως ή άλλως να δω. Να κάτσω να δω. Κατάλαβες. Λοιπόν. Σε ευχαριστώ πολύ, δε. Γεια χαρά. Έλα, φίλε. Σου Γιώργο. Γεια χαρά. Καλά. Καλά. Λοιπόν, παίρνω και εγώ με αφορμή αυτά που έχουν εξελιχθεί τελευταία. Μου πήρε ένας φίλος και είπε, το ρώτησε αν έχει κοινωνήσει και είπε ναι. Λοιπόν, εγώ αυτό το και έπρεπε να το κάνεις και εσύ, τέλος πάντων. Αν μεταδίδεται αυτό
αυτός είναι ανεύθυνος εντελώς. Γιατί μπορεί να κολλήσει εμένα, εσένα. Εντάξει, το παλικάρι αυτό πιστεύει και εμπιστοσύνη στην Ιερά Σύνοδο παρά στους επιστήμονες. Καλά κάνει. Αλλά αν μεταδίδεται και με κολλήσει εμένα, δεν είναι ανευθυνότητα αυτή. Βέβαια, τη μεγαλύτερη ανευθυνότητα την έχει πάρει η Εκκλησία. Η οποία, ας πούμε, τι φοβάται, μην κλονιστούν οι πιστοί. Δεν το καταλάβαινα. Δε, αυτό το πράγμα θα πρέπει να επέμβει το κράτος. Εγώ, αν και αναρχικός είμαι, όπως ξέρεις, εδώ πέρα το κράτος πρέπει να επέμβει δυναμικά. Δεν μπορεί, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Εγώ σε ρωτάω, ποιο είναι πιο ισχυρό, το κράτος ή το κράτος της Εκκλησίας? Την Εκκλησία. Και είναι και ανεύθυνη, ξέρεις, έχει κάνει πάρα πάρα πολύ καλή. Ας πούμε το πρώτο και κυριότερο της Επανάστασης του 21 ήταν αντίθετη. Αυτό το έχεις υπόψη. Δεν πούμε ότι έχει ορκίσει χούντες και. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πριν κάνα χρόνο, 1,5, σου είχα προτείνει να βάλεις ένα τραγούδι το οποίο δεν το ξέρεις. Τον Χόλι στο Long Cool Woman. Και σου είχε αρέσει πάρα πολύ. Έκτοτε δεν έχεις να βάλει. Τους Χόλις τους ξέρω, το τραγούδι που λες. Σου είχε αρέσει πολύ. Ναι, δεν το θυμάμαι. Long Cool Woman. Ή αλλιώς είναι Black Dress, κάπως έτσι. Τέλος πάντων, Long Cool Woman, σου είχε αρέσει πολύ. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Για πάμε. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου Γιώργο. Σίμος λέγομαι, πρώτη φορά παίρνω στην εκπομπή σου. Έχω την αίσθηση βέβαια να σου πω ότι μιλάω τώρα με έναν άνθρωπο, έχω την αίσθηση ότι μιλάω σε άλλη εκπομπή. Δεν ξέρω αν είναι η εκπομπή του Γιώργου Γεωργίου αυτή, για να είμαι ειλικρινής. Επειδή σήμερα το θέμα μας είναι έξω από αθλητικά. Ναι, κάπως έτσι. Κοίταξε, ξεκίνησαν έτσι οι δύο πρώτοι φίλοι. Είμαι παγκόσμιο γεγονός, πολύ σοβαρό, δεν έχω δικαίωμα να τους κόψω. Έχεις δίκιο, Γιώργο. Και μετά, ούτε πρωτάθλημα είχαμε, δεν έχουμε κάτι. Σωστό, σωστό. Και εγώ σε ραδιόφωνο δουλεύω, οπότε εντάξει, καταλαβαίνω. Πάντως, επί του ζητήματος, έχω να σου πω το εξής. Έβγαλε μία ανακοίνωση η Ομοσπονδία των Νοσοκομιακών Γιατρών, που μιλάει για ανευθυνότητα κυρίως των ίδιων των γιατρών. Δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό από την Εκκλησία. Εντάξει, κακά τα ψέματα. Από εκεί και πέρα τώρα να μιλήσουμε λίγο για τις επιπτώσεις που έχει αυτό το φαινόμενο στο ποδόσφαιρο. Σίγουρα συμφωνώ μαζί σου, η χασούρα του Ολυμπιακού θα είναι μεγαλύτερη. Από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα επηρεάσει όλη αυτή τη βιομηχανία που λέγεται ποδόσφαιρο, όλο αυτό το κλάδο. Στο αγωνιστικό κομμάτι του Ολυμπιακού, γιατί Ολυμπιακός είμαι, θέλω να μου πεις λίγο την πρόβλεψή σου για το μάτς με τη Γούλς. Καμία πρόβλεψη, πίστεψέ με. Όχι ότι αποφεύγω. Δεν μπορώ να κάνω πρόβλεψη. Αυτό γιατί? Δεν ξέρω. Η Γούλς είναι μια πολύ καλή ομάδα. Ο Ολυμπιακός έχει ένα καλό φεγγάρι. Τι πρόβλεψη να κάνεις? Εδώ διαφωνώ. Εδώ είναι που διαφωνώ. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει μια μεγάλη κοιλιά, παρόλο που στα τελευταία μάτς. Ξεχνάς κάτι πολύ βασικό. Στο είπα και δεν το κατάλαβες. Εύνοια. Εύνοια. Έχει μεγάλη εύνοια. Ναι, σύμφωνο, εντάξει, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω για τα ευρωπαϊκά. Δηλαδή, εκεί μία έχει εύνοια, μία δεν έχει. Έτσι. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να κάνω καμία, ούτε εκτίμηση μπορώ να κάνω τίποτα. Περιμένω να δω το μάτς και μετά τα κρίνουμε. Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά. Έλα. Γεια σου Γιώργο. Γεια. Μ' ακούς? Ναι. Λοιπόν, μία απορία έχω. Για το θέμα του κορονοϊού. Έχουν πεθάνει παγκοσμίως 2.000 περίπου 800 άτομα. Από τη γρήπη τα μία-ένα παγκοσμίως έχουν πεθάνει 90.000 άτομα. Ποιο είναι πιο σοβαρό, το 2.800 ή 90.000? Ερώτηση. Μάλιστα. Αυτονόητο αυτό που λες. Πάμε παρακάτω. Μήπως θέλουν να καταστρέψουν την οικονομία της Κίνας, μήπως είναι τίποτα κάτω από το τραπέζι? Πολύ μυστήριο μου φαίνεται αυτό πράγμα, νόμε. Και το άλλο, αυτό που είπε ο κύριος Αυγολέμωνος,
γιατί η Eraspor να μην αγοράσει, να δώσει τα λεφτά που είναι να πάρει η Κοσμοτέ, να δείξει τον αγώνα η Eraspor, να μην τρέχουν στα καφενεία που λένε θα κολλήσουμε. Μάλιστα. Έλα, μ' ακούς. Βεβαίως, βεβαίως. Είχε δίκιο λοιπόν για σένα αυγολούμονος. Πολύ δίκιο. Πολύ δίκιο. Λοιπόν. Για χαρά, φίλε, σε ευχαριστώ πολύ. Για χαρά. Άδεια. Για να το αλλάξουμε και λίγο. Είδα χθες το παιχνίδι το 2 Manchester. Η United κέρδισε 2-0 τη City. Άκουσα πολλούς να λένε ότι η United ήταν τρομερή, ότι ο Σόλσκι πήρε λέει, τα σόβρακα του Γουαρδιόλα. Τι είναι αυτά, ρε. Εγώ είδα ένα μάτς επί 90 λεπτά, μια υπεροχή της City με πάρα πολλές ευκαιρίες, πάρα πολλές ευκαιρίες, δεν ήταν ανούσια υπεροχή, με τον Τεχέα να πιάνει τις κάλτσες του, και από εκεί πέρα και μια City η οποία είχε ένα τροματοφύλακα μπατσαμπουράκια. Πολύ εντυπωσιακό το 4-0 της Chelsea επί της Everton. Το εντυπωσιακό δεν είναι ότι η Chelsea βάλει 4 γκολ, το εντυπωσιακό είναι ότι δεν έφαγε γκολ. Και αυτό σαν σε λέω ότι τι πήγε να κάνει στην Everton, παιδί. Να πάρει τα τελευταία ένσημα για το πικουρικό. Γιατί για το ΙΚΑ τα έχει πάρει. Τι πήγε, Everton. Δηλαδή κάπου χαλάει το όνομά του, ξεφτυλίζει το φτηνένι. Αν σε λέω τι είσαι, κύριε. Προποντή στη Ρεάλ, προποντή στην Μπάγκερ. Πού δεν είσαι να προποντή με επιτυχίες. Πα στην Everton. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα. 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 Έλα. Ακούς. Ναι. Κώστας από Ελευσίνα. Έλα, Κωστή. Έλα, Ολυμπιακός. Ναι. Λέω για την Κίνα που θα μας ρίξουν την Πέμπτη, μωρέ. Διαρκείας έχουμε. Απ' έξω θα είμαστε. Εκεί πέρα και θα δούμε. Όταν λες απ' έξω, απλά θα κάνεις ακουστήρι. Ναι, ακουστήρι. Θα ακούγεται και μέσα. Και κάτι επίκαιρο για τον κορονοϊό, για να γελάσουμε. Εντάξει, θα βάλω και μπιπ που λένε, για να μην. Έτσι, που λέμε ότι τα τέτοια θα μας πέφτει ο κορονοϊός και αυτό να θα πηδήσει ο Ολυμπιακός. Μάλιστα. Ναι, σε καλά. Για καλά, φίλε, για καλά. Γεια. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, κύριε Κερκίου. Καλησπέρα. Επειδή ακούω κάποια πράγματα, εντάξει, θα το ακούω συχνά, απλά πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο στην εκπομπή σας και επειδή κόντυψα μου φύγει το τιμόνι από τα χέρια. Για τη θέση κοινωνία θέλω να σας πω και λόγω της χρησιμότητας της κατάστασης. Εντάξει, τώρα το αν πιστεύουν ή όχι είναι κάτι διαφορετικό, είναι άλλοι πιο αρμόδιοι από μένα να το εξηγήσουν. Εγώ θα σας το πω επιστημονικά. Η θέση κοινωνία μέσα έχει κρασί. Το κρασί έχει κοινόπνευμα. Άρα, βάζοντας το κουταλάκι μέσα αέρας να κοινωνήσει, θα σκοτώνει κάθε μικρόβιο. Γιατί τέτοια ανησυχία και γιατί τέτοιο μένος με τη θεία κοινωνία, από όλους μας. Δεν απαντάω σε τίποτα, ακούω απλά ακούω, σε αυτό θέμα πάνω. Εντάξει, οκ. Εντάξει, είναι το ρικό, δεν μου το δεις αληθέτως. Δεν μου λες, το κουταλάκι δεν το γλύφουνε. Ναι, το ξαναβάζει μέσα στη θεία κοινωνία. Ναι, δεν το γλύφω το κουταλάκι. Αυτό θυμάσαι το Μενιδιάτη που έλεγε κουταλάκι, δεν το γλύφουν το κουταλάκι. Ναι, το γλύφουν και το ξαναβάζει μέσα στο ιονιόπνευμα. Και σκοτώνει κάθε μικρόβιο. Πάμε παρακάτω. Ναι. Εντάξει. Αυτό γιατί δεν το λένε οι επιστήμονες. Με να ρωτάτε. Γι' αυτό, αυτό έκανα το ρητορικό ερώτημα. Μετά. Γιατί τέτοιο μένος. Μαζί σας, εγώ συμφωνώ. Πάμε παρακάτω. Αυτό, τίποτα άλλο. Εντάξει. Σε ευχαριστώ πολύ. Για καλά. Okay, γεια σας. Έλα, φίλε. Ναι. Λοιπόν, θα σου πω δύο πραγματάκια. Να μου πεις. Για όλους αυτούς τους που δηλώνουν ότι θέλουν η θεία κοινωνία. Μία απόδειξη που είναι πραγματικότητα, για να το ξέρουμε, για να το ξέρετε κι εσείς, μια και είσαστε μάλλον από αυτή την πλευρά. Δεν είμαι από καμιά πλευρά. Είναι, ακούω, λέγε. Εντάξει. Ναι, αλλά λέτε ποιοι γλύφουν το κουταλάκι. Θα σας πω ποιοι γλύφουν το κουταλάκι. Το κουταλάκι το γλύφουν στο τέλος της θείας κοινωνίας κάθε φορά όλοι οι παπάδες. Γιατί είναι υποχρεωμένοι να πιούν τη θεία κοινωνία. Θα ήταν όλοι πεθαμένοι ή άρρωστοι τουλάχιστον. Στα όλα αυτά τα χρόνια, τα 2000 χρόνια, έχουν περάσει λεπροί, έχουν περάσει άρρωστοι, τύφοι, όλοι πάνε και κοινωνάνε
και οι παπάδες δεν πεθαίνουν. Δεν σας λέει κάτι αυτό? Αυτό είναι πραγματικότητα, έτσι. Δεν είναι αστείο. Δεύτερον, προκαλώ όποιον θέλει να πάρει ένα αντίδωρο. Το αντίδωρο, το ψωμάκι, αυτό το αντίδωρο. Ναι, ναι, ναι. Να το πάρει και να το κρατήσει σπίτι του για όσες μέρες θέλει, μαζί με ένα ψωμάκι από το φούρνο δίπλα του. Και να μου πει μετά γιατί το ένα μου χρειάζεται και το άλλο όχι. Και να μου πουν και επιστήμονες άμα θέλουν. Και δεύτερον, αυτά είναι για αποδείξεις της Ορθοδοξίας. Δεν έχω καμία σχέση, είμαι απλός λαϊκός. Δεν είμαι ούτε κληρικός ούτε τίποτα. Λοιπόν, και δεύτερον, για αυτούς όλους που λένε ότι είναι προσωπικό θέμα του καθενός. Δηλαδή, ο καθένας που κάνει ό,τι κάνει στην οικογένειά του, πάει ο άλλος και τρώει από το ίδιο κουτάλι με όλη του την οικογένεια. Ή γλύφει, ή φυλάει, ή κάνει, δείχνει και μετά λέει: θα πάει στο σχολείο και θα κολλήσει το παιδί μου. Δεν είναι προσωπικό του καθενός το αν θα πάει στην εκκλησία. Όλη η ζωή του καθενός είναι προσωπική. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει στο κάτω-κάτω. Και οι αποδείξεις, οι ιστορικές, είναι αποδείξεις. Δεν μπορεί κανένας να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα της Ορθοδοξίας. Κανένας. Να βγει και να πει: ναι, κύριε, τότε που είχαμε πανόλη σε όλη την Ευρώπη, πεθάναν όλοι οι παπάδες που κοινωνούσαν τον κόσμο. Πεθάνανε. Όχι, εκεί ήταν και κοινωνούσαν τον κόσμο. Οι λεπροί που ήταν οι παπάδες μέσα στους λεπρούς. Και κοινωνούσαν και κοινωνούσαν και πήναν τη διακοινωνία μετά. Πεθάνανε, κολλήσανε λέπρα. Υπάρχουν αποδείξεις στην Ορθοδοξία. Δεν είναι απλά τα πράγματα αν λέμε: α, γλύφουν όλο το κουταλάκι. Ο άλλος πάει και γλύφει, δεν ξέρω τι γλύφει, και μετά φυλάει στο στόμα το παιδί του. Θα του πω εγώ τι θα κάνει. Όχι, ας κάνει ό,τι θέλει ο καθένας. Είναι προσωπικό του ζήτημα. Αλλά οι αποδείξεις της ιστορίας είναι αποδείξεις. Και όποιος θέλει, ας κάνει αυτό το πείραμα. Όποιος θέλει, άθεος ή χριστιανός, ό,τι θέλει. Ας πάρει ένα αντίδωρο που το μόνο που έχει είναι ευλογία, τίποτα άλλο. Και να μου πει μετά ότι μου χρειάζεται. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ και εγώ, φίλε. Για χαρά. Έλα, φίλε. Έλα, Γιώργο, Λευτέρης. Καλώς το Λευτέρη. Είσαι καλά. Καλά. Λοιπόν, να είμαι και εγώ εναρμονισμένος στο κλίμα της σημερινής εκπομπής και να δώσω ένα-δύο απαντήσεις που θέλω και εγώ να πω. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα σε έναν κύριο ο οποίος πήρε πριν από. Ήταν δύο τηλέφωνα πριν, ο οποίος είπε για το ενόπνευμα. Έτσι. Ναι. Λογικό το επιχείρημα ή μάλλον λογικό φανές το επιχείρημα. Όμως, εάν εκείνος είναι χριστιανός ορθόδοξος, πώς μας μιλάει για ενόπνευμα? Εδώ οι παπάδες λένε συγκεκριμένα ότι μετουσιώνεται σε αίμα και σώμα Κυρίου. Άρα τη στιγμή που κοινωνάμε, σύμφωνα με την ορθόδοξη παράδοση, μεταλαβαίνουμε αίμα και σώμα Κυρίου. Δεν υπάρχει κανένα ενόπνευμα. Έτσι λένε τουλάχιστον οι ίδιοι. Ναι. Ένα το κρατούμενο. Το αφήνω στην άκρη. Το άλλο τώρα. Που είπε ο κύριος ότι δεν αρρωσταίνουν, δηλαδή οι παπάδες δεν αρρώστησαν ποτέ, δηλαδή στο μεσαίωνα δεν υπήρχε παπάς που να είχε κολλήσει πανόλη ή λεπρά? Δεν το ξέρω. Και αν κόλλησε, γιατί αυτά είναι τώρα πράγματα τα οποία δεν μπορούν να αποδειχτούν, δεν υπήρχαν στατιστικές. Δηλαδή κανένας παπάς δεν πέθανε ποτέ από αυτή την αρρώστια. Οι παπάδες πεθαίναν από οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό. Όχι ότι αυτό αποδεικνύει ότι από την κοινωνία το κόλλησε, μπορεί να το έχει κολλήσει και από την επαφή με τους αρρώστους. Όπως ένας κανονικός άνθρωπος. Λοιπόν, και ένα άλλο τελευταίο που έχω να πω όμως στο θέμα είναι ότι το μεγάλο λάθος που κάνουν αρκετοί συμπολίτες μας είναι το εξής. Όταν πιστεύεις, αυτοί που πιστεύουν, πιστεύουν. Ό,τι και αν τους πεις, ούτε αν τους πείσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όσοι δεν πιστεύουν, δεν πιστεύουν. Τελείωσε. Ένας από αυτούς είμαι και εγώ σε αυτό το θέμα, είμαι αγνωστικιστής και θεωρώ ότι αυτά είναι ζητήματα που απαντιούνται ή λύνονται ή προχωρούν μόνο με τη βοήθεια της επιστήμης. Το μεγάλο λάθος που κάνουν πολλοί συμπολίτες μας είναι ότι προσπαθούν να εκλογικεύσουν την Εκκλησία. Η Εκκλησία, άπαξ και την αποδέχεσαι και πιστεύεις, λαμβάνεις όλο το πακέτο, Γιώργο μου. Δεν μπορείς να παίρνεις à la carte. Με κατάλαβες τι να πω? Θέλω να σου πω κάτι. Ναι. Έχει σχέση με αυτό που λες τώρα. Τι λες? Έχει σχέση με αυτό που λες τώρα. Βεβαίως, ναι. Όταν αρρώστησε ο Τάσος, ναι, και τον πήγαμε στην Αγγλία και μας είπαν κοίτα καθέκαστα, ναι, γυρίσαμε πίσω και μου έλεγε η Μαρία, η μάνα του Τάσου, να γυρίζουμε τα μοναστήρια. Ναι. Εγώ της έλεγα ότι πιστεύω μόνο στην επιστήμη. Ναι. Και τι έγινε? Πέρασε η αρρώστια. Έγινε η άσημη. Ναι. Ό,τι είχε πει η επιστήμη, αυτό ακριβώς, ναι, έγινε. Και να σου πω και κάτι άλλο, Γιώργο. Σε κάποιες περιπτώσεις που αναστρέφονται έστω για λίγο καιρό ή οριστικά κάποιες βαριές αρρώστιες σε ανθρώπους, δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει μέσω της πίστης, εγώ δεν τα αποκλείω αυτά τα πράγματα, να ενεργοποιούνται κάποιες περιοχές του εγκεφάλου τις οποίες η επιστήμη δεν έχει ακόμα διερευνήσει και να δίνουν αποτελέσματα τα οποία δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να ερμηνευτούν. Δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Τώρα, σε 100 χρόνια μπορεί, σε 50 χρόνια μπορεί, σε 20 χρόνια μπορεί, σε 1000 χρόνια μπορεί.
Εγώ θεωρώ ότι κάποια στιγμή, με βάση τον ορατό κόσμο, αυτό που βλέπουμε, τον υλικό κόσμο, ο άνθρωπος θα είναι σε θέση να δώσει απαντήσεις παντού. Εάν υπάρχουν πράγματα τα οποία υπερβαίνουν τον εγκέφαλό μας, μπορεί να τον υπερβαίνουν, γιατί ένας πίθηκος δεν μπορεί θερπίν να μάθει ανώτερα μαθηματικά. Έχει όριο ο εγκέφαλός του. Με την ίδια λογική μπορεί και το ανθρώπινο μυαλό απέναντι σε κάποια πράγματα να έχει όρια. Ούτε αυτό το αποκλείω. Αλλά το ότι τα προβλήματα. Ελευθερή, ελευθερή, πρέπει να. Μισό λεπτό, μην κλείσει, να διακόψουμε. Γιώργο, να κάνουμε μια διακοπή. Μιλάει ο Υπουργός Βασίλης Κικίλιας στο Υπουργείο Υγείας. Νεότερες ανακοινώσεις για τον κορονοϊό. Για πάμε, άνοιξε το λίγο. Μεταδοτικότητα. Και γι' αυτό βάζει σε κίνδυνο ευπαθείς ομάδες. Ανθρώπους με χρόνια νοσήματα, όπως καρδιοπάθειες, πνευμονοπάθειες, αναπνευστικές ανεπάρκειες, ογκολογικούς ασθενείς. Ποιοι άλλοι κινδυνεύουν? Οι ηλικιωμένοι. Να το πω απλά, οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Είναι υποχρέωση, είναι καθήκον όλων μας η προστασία των ευπαθών ομάδων. Εκεί δεν χωράει καμία ανευθυνότητα. Δεν μπορεί να υπάρχει «κάνω ό,τι θέλω» και αγνώ τις οδηγίες του κράτους και κυρίως των ειδικών. Ζητώ από τις ευπαθείς ομάδες να κάτσουν σπίτι τους. Ζητώ από όσους έχουν συμπτώματα γρήπης να παραμείνουν στο σπίτι, να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες. Ζητώ από όλους μεγαλύτερη υπευθυνότητα για να περιοριστεί η διάδοση της νόσου στη χώρα μας. Οι επόμενοι δύο μήνες είναι ιδιαίτερα κρίσιμοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό ήταν το ανακοινωθέμα από τον Υπουργό, τον κύριο Κικίλια. Έλα, Λευτέρη. Γιώργο, νομίζω ότι ο Υπουργός ήταν σαφής μέσα στην ασαφιά του. Έτσι, έδωσε μια υπενθύμηση προς όλους, είπε. Εγώ τουλάχιστον έτσι το εκλαμβάνω. Έτσι. Και ένα τελευταίο. Οι άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν, για μένα είναι απολύτως σεβαστοί. Δικαίωμά τους να χαράσουν την πορεία της ζωής τους κατά όπως θέλουν. Έτσι. Αλλά αυτό το δικαίωμα βέβαια περιλαμβάνει και τα δικά μας δικαιώματα, που βλέπουμε τα πράγματα από μια διαφορετική σκοπιά. Τώρα, ένα τελευταίο γύρο. Κάποτε σου είχα ζητήσει ένα κομμάτι και από λάθος μπήκε κάποιο άλλο. Λοιπόν, και δεν το έχω ακούσει και θα ήθελα να το ακούσω. Το συγκρότημα λέγεται Standels και το κομμάτι είναι το Dirty Water. Dirty Water Standels. Έγινε. Έγινε. Έλα, για χαρά. Για χαρά. Έλα, φίλε. Ναι, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Κώστας από Γιάννενα. Έλα, Κωστή. Άλλα ήθελα να πω, αλλά μιας και άκουσα τον Υπουργό για να... που μίλησε τώρα, για να το ελαφρύνουμε και λίγο. Βλέπω μια παγκόσμια συνωμοσία όλων των βρούτσιδων Υπουργών Εργασίας για να στηρίξουν τα ασφαλιστικά ταμεία. Αφού αυτοί που είναι επιρρεπείς στον ιό είναι οι συνταξιούχοι και οι πάσχοντες από χρόνια νοσήματα. Οπότε είναι ευκαιρία να ελαφρύνουν λίγο τις δαπάνες και να ορθοποδήσουν τα ταμεία. Ναι. Τίποτα άλλο. Ξέρεις πώς τα λέω τώρα. Το κατάλαβα, το κατάλαβα. Εντάξει. Έγινε, Γιώργο. Σε ευχαριστώ πολύ. Για χαρά. Για χαρά. Έλα. Καλησπέρα, κύριε Γιώργο. Καλησπέρα. Γιώργος από Χαϊδάρη. Ναι. Αεκτής, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Σεβόμενος τη γνώμη του κυρίου Αυγολέμωνου, θα ήθελα να κάνω μια πρόταση, γιατί όπως λένε πολλοί συνακροατές ότι σ' ακούνε από όλα τα γραφεία, είτε της ΑΕΚ, είτε του Ολυμπιακού κτλ. Για να παίξει ο Ολυμπιακός με κόσμο, γιατί δεν βάζουνε, σύμφωνα με όσα λέει η Εκκλησία, ότι η Θεία Κοινωνία προστατεύει τα πάντα, γιατί δεν βάζουν έξω από κάθε θύρα ένα παπά να τους κοινωνεί πριν μπουνε, ώστε να μην υπάρχει φόβος και να παίξει και ο Ολυμπιακός με κόσμο και να είναι όλα μια χαρά. Πολύ το διακομωδούμε, έτσι. Δεν πρέπει σε κάποιες φάσεις. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω. Καλά, θα μου πεις τώρα σοφή η μαλακία μου. Λοιπόν. Είσαι πιστός ακροατής. Για καλά, φίλε. Για καλά. Για χαρά, για. Έλα, φίλε. Ναι, εγώ μιλάω. Εσύ. Ο Γιάννης είμαι Ολυμπιακός. Έλα, Γιάννη. Λοιπόν, δεν πήρα να μιλήσω θεούσικα, γιατί το απεχθάνομαι, το τρελό, το ακραίο, από την άλλη πλευρά.
Αλλά δεν μπορούμε να ακούμε πράγματα τα οποία τροφοδοτούνται από τον εγωισμό του εκάστοτε επιστήμονα και ψεύδο επιστήμονα. Εδώ στην Κρήτη, στη Σπιναλόγκα, ήταν ένας παπάς, ο παπάς Χρύσανθος, ο οποίος 10 χρόνια... Η Σπιναλόγκα ήταν το μέρος των λεπρών, εκεί τους πηγαίνανε. Μπράβο. Ο παπά Χρύσανθος λοιπόν πήγε εκεί πέρα και έκανε την εκκλησία και πήγαιναν οι λεπροί, την πρώτη μέρα που λειτουργήσε δεν πάτησε κανένας. Και την επόμενη πήγανε και ήπιανε, αυτό είναι ιστορικά καταγεγραμμένο, άνθρωποι και του λένε αφού δεν, άμα πιστεύεις πιες και εσύ από εδώ που ήπιαμε κι εμείς, αφού είναι αληθινός ο Θεός. Και το πίνε κανονικά και δεν έπαθε ποτέ την λέπρα ο παπά Χρύσανθος. Αυτά λοιπόν που λένε κάποιοι, επειδή έτσι τους βολεύει, έτσι θέλει να πιστεύουνε, δεν ισχύει. Ό,τι έγινε στο παρελθόν, η ιστορία παραλαμβάνεται. Δεν μπορείς να αμφισβητείς κάτι, το οποίο η ιστορία σου έχει δείξει ότι είναι λάθος να το αμφισβητείς. Δεν μιλάω, επαναλαμβάνω, ούτε θεούσικα, ούτε ακραία χριστιανικά. Αλλά αυτό δεν μπορείς να το αμφισβητείς, γιατί η ιστορία ίδια σε αμφισβητεί εσένα που έχεις αυτή την άποψη. Όσον αφορά αυτόν τον προηγούμενο που είπε ότι έξω από τα γήπεδα να βάλουμε τη Θεία Κοινωνία, η Θεία Κοινωνία για να βγει ο ίνος έχει μέσα και ένα πνεύμα και λέγεται ινόπνευμα. Πρέπει να γίνει μια ολόκληρη τελετή, να φύγει αυτό το πνεύμα και να μπει ένα άλλο πνεύμα μέσα, σύμφωνα με την πίστη, την Ορθοδοξία. Δεν στέκει λοιπόν αυτό που είπε ότι θα πρέπει να βγει έξω από το γήπεδο. Επίσης και κλείνοντας, για αυτό που είπες πριν, η Ορθοδοξία δεν είναι θέμα πίστεως και μόνο που σου λέγει η γυναίκα σου. Η Ορθοδοξία είναι ολόκληρη φιλοσοφία, Γιώργο. Δεν έχει να κάνει μόνο με την Θεία Κοινωνία. Όταν, παράδειγμα, εσύ και ο κάθε εσύ μπορείς να διατηρείς τις νηστείες, αυτόματα μειώνεις και απίστευτα τις πιθανότητες να νοσήσεις από κάποια ασθένεια. Δεν είναι μόνο η Θεία Κοινωνία η Ορθοδοξία. Έχει πολλαπλές αντιλήψεις που πηγάζουν από αυτήν. Πόσοι αθανάτοι, πόσοι καρκίνοι, πόσοι το οτιδήποτε δεν θα είχαν συμβεί σε πολλούς ανθρώπους εάν εφάρμοζαν τη φιλοσοφία της Ορθοδοξίας. Και εγώ που το λέω πολλές φορές δεν την εφαρμόζω, έχω αδυναμίες κι εγώ, όπως και ο κάθε άνθρωπος. Λοιπόν, και ήθελα να σου στείλω και κλείνοντας κάτι για το παιδί σου, αλλά δεν ξέρω αν έχεις κάποιο messenger στο Facebook. Τι θέλει να στείλεις? Κάτι που σε αφορά και θα σε κάνει να νιώσεις πολύ όμορφα. Μπες στο messenger, Γιώργος, εντάξει. Συγγνώμη αν τα λέω λίγο. Τίποτα. Σε ευχαριστώ πολύ. Πες μου πώς θα σου στείλω αυτό που έχει να κάνει με το παιδί σου. Στο messenger. Στο messenger. Ναι. Γεωργίου. Αγγλικά ή ελληνικά, γιατί τώρα είμαι στο Facebook. Αγγλικά. Λατινικά μάλλον. Λοιπόν, εγώ φοράω μια φανέλα της Inter. Και λέγομαι Γιάννης, δεν σου λέω επίθετο. Εντάξει. Κατάλαβα. Γεια. Έλα φίλε. Ναι, καλησπέρα κύριε Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα. Παρακολουθώ την εκπομπή σας, αθλητικά παρακολουθούμε συνήθως. Σήμερα είναι η μέρα κάπως λόγω ανησυχίας. Και αυτό που θα ήθελα να πω ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι πολύ συντηρητική στην σημερινή σύγχρονη Ορθόδοξη κοινωνία. Με ακούτε? Ναι. Γιατί θεωρώ ότι είναι ανεύθυνη η στάση της Εκκλησίας αυτή τη στιγμή. Το θέμα δεν είναι η μεταλαβιά, γιατί η μεταλαβιά μπορεί να την κάνει και με ένα κουταλάκι μιας χρήσης. Αλλά είναι το ότι μαζεύεται κόσμος πολύ σε ένα κλειστό χώρο. Εκεί είναι το πρόβλημα. Από εκεί και πέρα βλέπω ο Πάπας έχει ανακοινώσει ήδη στην Καθολική Εκκλησία ότι οι λειτουργίες θα μεταδοθούν μέσω του κρατικού καναλιού, μέσω ΡΑΗ. Και βλέπω, ας πούμε, ότι εδώ δεν βλέπω κάτι ανάλογο και οι ίδιοι πιστοί θα αρρωστήσουν και δεν θα πάνε στις επόμενες λειτουργίες. Απλά πράγματα. Να πάμε και λίγο στο κομμάτι το αθλητικό. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να κατέβει κανονικά όπως έχει κατέβει στις τελευταίες αγωνιστικές. Και δηλαδή 4-3-3 εννοείς. Ακριβώς. Να παίξει κανονικά μπροστά και θα πρέπει, πιστεύω, να μην φοβηθεί τίποτε. Να πάει με τον αέρα που έχει και να χτυπήσει. Να κάνω ένα μικρό έτσι κόλπο. Ναι. Προτιμάσαι το μπακ σε μέδο με σισε ή σισε με μπα? Σισε με μπα. Γεια χαρά. Ευχαριστώ πολύ, γεια χαρά. Έλα. Ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
Γεια σου κύριε Γιώργο, καλησπέρα. Έχουμε ξαναμιλήσει και παλιότερα. Να ευχηθώ καλή Σαρακοστή σε όλους και σε εσάς και στο κρατήριο και να υπάρχει υγεία στον κόσμο όλο. Δύο πράγματα πολύ γρήγορα, δεν θα σας καθυστερήσω καθόλου. Θα με θυμηθείς και παλιότερα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα... Έλα να σου πω κάτι. Παρακαλώ. Έχεις hands free? Όχι. Παίρνω από το, σπίτι. Έλα, πάει συνέχισε. Με ακούτε να κλείσω? Όχι, 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 εντάξει, ακούω. Τώρα με ακούτε? Ακούω. Ωραία, ζητάω συγγνώμη. Λοιπόν, δύο πράγματα πολύ γρήγορα. Ο καθένας έχει το δικό του πιστεύω, εσείς, εγώ, ο καθένας. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, για το θέμα που λένε για τον ιό, ένα πράγμα γρήγορα, εγώ σε ένα λεπτάκι θα έχω κλείσει. Ας κοιτάξουν όλοι ποιες χώρες είναι στην πρώτη θέση. Είναι η Κίνα, είναι η Κορέα, είναι η Ιταλία και είναι το Ιράν. Το Ιράν είναι δεύτερος παραγωγός πετρελαίου. Η Ιταλία είναι γνωστή για τη βιομηχανία της, αυτοκίνητα, λάστιχα, μόδα, τα πάντα. Η Κορέα είναι το μέλλον. Το τι βγάζει δεν λέγεται, η Κίνα είναι η πρώτη κτλ. Ο καθένας μπορεί να σκεφτεί λοιπόν για αυτό το πράγμα. Τι ακριβώς έχει συμβεί και τι πόλεμο κάνει. Για πιο πολύ βιομηχανία κτλ. Η Γερμανία από την Ιταλία. Η Γερμανία έχει και τις τράπεζες που δεν έχει Ιταλία. Η Γερμανία έχει και πολλά άλλα τα οποία δεν έχει Ιταλία. Αλλά η Ιταλία ως βιομηχανία βρίσκεται στο νότο όπως είμαστε εμείς, Ισπανία, Πορτογαλία. Είναι στο χείλος των μνημονίων και προσπαθούν με κάθε τρόπο να δημιουργήσουν ένα πρόβλημα επιπλέον στο να αντιβάλλουν και αυτοί και να κάνουν όλες οι επιχειρήσεις γερμανικές ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι, αυτό είναι μια σκέψη δική μου. Ο καθένας μπορεί να σκεφτεί τα πάντα. Έτσι. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι όποιος φίλος φίλη μας ακούει τώρα. Ας αναλύσει να μπει λίγο μέσα στο YouTube να γράψει κατευθυντήρι Λίθη Τζόρτζια. Δεν ξέρω αν τους γνωρίζετε αυτούς τους λίθους, κύριε Γεωργίου. Είναι κάποιοι λίθοι οι οποίοι ζυγίζουν 5 τόνους. Υπάρχουν εδώ και 3-4 δεκαετίες στην Τζόρτζια, στην Αμερική. Και μιλάνε διάφορα, έχουν γράψει πάνω στην πλάκα για μείωση του πληθυσμού στα 500 εκατομμύρια, μια θρησκεία και πολλά άλλα διάφορα. Ας κάτσει κάποιος να διαβάσει και να σκεφτεί. Μισό λεπτό, όταν λες 500 εκατομμύρια, εννοείς από τα 7 που είναι τώρα τα δισεκατομμύρια. 7 δις και το 2055 πάμε στα 9 δις. Άρα η γη δεν έχει να παράξει άλλο, έτσι. Η γη δεν έχει να βγάλει άλλο, την έχουμε οργώσει 500 εκατομμύρια. Οπότε φορές. Πρέπει να φύγουν όλοι αυτοί για να μείνουν 500.000. 500 εκατομμύρια. Ας το δούνε στις πλάκες. Τα γράφει όλα αντικά. Κατευθυντήρι Λίθη στην Τζόρτζια. Σε ευχαριστώ έτσι, πολύ. Παρακαλώ και να είσαι πάντα γερός. Γεια χαρά, ευχαριστώ. Για. Έλα. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα, Γιώργο. Βασίλη, ναι, εγώ έκανα λάθος. Κερδίζει 2-0. Ορίστε. Απόλλων Αγλίου Μήνη με Απόλλων Λάρισας 2-0. Μακάρι να ανέβει. Λοιπόν, αυτό που είπε ο προηγούμενος κύριος είναι στο Νάσβιλ. Οι πλάκες αυτές εδώ και πολύ καιρό καταγεγραμμένες και μιλάνε για την παγκόσμια ευγονική. Λοιπόν, θεωρία συνωμοσιολογίας, Γιώργο. Εγώ, Γιώργο, πήρα να μιλήσω με στοιχεία για να μην βγαίνουν κουφιοκεφαλάκηδες και κάθε λογιών μπαχαλάκηδες και τρομάζουν τον κόσμο. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν με στοιχεία το τι γίνεται για τον κορονοϊό. Η κυβέρνηση της Κίνας διόρισε έναν Ιταλό γιατρό που εργάστηκε στο νοσοκομείο Σεζέν. Διάβασα αυτά που συμβούλεψε τον κόσμο. Ναι, λοιπόν. Ο Ιταλός δίνει συμβουλές. Ο Ιταλός δίνει κάποιες συμβουλές. Ναι, τις διάβασα. Αυτές τις συμβουλές, Γιώργο, γιατί δεν τις λένε σε εθνικό δίκτυο, γιατί δεν τις γράφουν τα ΜΜΕ, οι εφημερίδες και κάθε λογιόν έντυπο. Παραβάζει έναν αριθμό τηλεφώνου εδώ και 2 εβδομάδες, το οποίο το ανακοινώσαν σε κάποια ιδιωτικά κανάλια αυτόν τον αριθμό, ο οποίος δεν είναι καν τηλεφωνικό κέντρο, Γιώργο. Για τέτοιο μπαχαλακισμό έχουμε εδώ από τους κυβερνώντες. Πάμε λοιπόν στην ουσία. Πώς ξεχωρίζουμε τον κορονοϊό από ένα απλό κρύωμα? Ο κορονοϊός, όταν ένα άτομο του τρέχει η μύτη και βγάζει φλέματα από το στόμα του, δεν είναι κορονοϊός. Σωστό. Ο κορονοϊός, αυτό γράφει ο Ιταλός. Ο κορονοϊός χτυπάει σε ξερό λαιμό, σε ξερό στόμα. Εδώ πρέπει ανά 15 λεπτά οι ομάδες υψηλού κινδύνου και όλοι μας ανά 15 λεπτά να έχουμε υγρό το στόμα μας αυτήν την δύσκολη περίοδο. Θα προσθέσω εγώ. Να πίνεις νερό όχι παγωμένο ποτέ. Όχι παγωμένο, αν μπορείτε και ζεστό. Διότι
ο κορονοϊός δεν ζει πάνω από τους 26-27 βαθμούς Κελσίου. Υπομονή λοιπόν μέχρι το Μάιο που η θερμοκρασία στη χώρα μας λογικά πάει πάνω από τους 26 βαθμούς, υπομονή στις ευπαθείς ομάδες και στα νερά άτομα. Κινδυνεύουν οι καπνιστές εάν πάρουν τον κορονοϊό. Λέει και κάτι, λέει κάτι άλλο ο Ιταλός. Ναι, ναι. Λέει ότι συμπτώματα πνευμονίας, ξέρεις πώς ανακαλύπτονται. Γιατί ο κορονοϊός... Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Μισό λεπτό, επόμενο, να μην πειράζει λίγο το τηλέφωνο. Πάμε παρακάτω, ναι. Ο κορονοϊός εκεί που χτυπάει και έχει τα θύματα είναι στους πνεύμονες, έτσι. Στους πνεύμονες, ναι. Και λέει ο Ιταλός, ο οποίος θεωρείται κορυφή στην Ιταλία και τον πήραν οι Κινέζοι. Τον πήραν οι Κινέζοι. Μπράβο. Γιατί δεν τον αναδεικνύουν αυτά μισό λεπτό. Οι Έλληνες. Και λέει, για να καταλάβετε αν μπορείτε να πάρετε πνευμονία, πάρτε μια βαθιά ανάσα. Κρατήστε 10 δευτερόλεπτα. Πάνω από 10 δευτερόλεπτα. Ναι. Αν σε αυτό το διάστημα δείξετε, ναι, έχετε δυσφορία, δεν μπορείτε, εκεί είναι ύποπτα πράγματα. Εάν είναι ύποπτα πράγματα. Στα 10 δευτερόλεπτα, ναι, δεν δείξετε, δεν έχει καμία δυσφορία, αντίο ζωή, φύγε. Λοιπόν, δεν επιζεί ο κορονοϊός με απορρυπαντικό πλυντηρίου. Δηλαδή προτιμάτε. Το λέει και αυτό, ναι. Έχεις δίκιο, το λέει και αυτό. Τα ρούχα να πλένονται και να πλένονται στον ήλιο. Δεν αντέχει στον ήλιο ο κορονοϊός. Σκοτώνεται ο κορονοϊός με απορρυπαντικό πλυντηρίου. Λέμε πράγματα που έπρεπε αυτά που θα πούμε εδώ τώρα, Γιώργο, να τα είχε πει η κυβέρνηση τουλάχιστον εδώ και ένα μήνα. Και να μην έρχονται τα παιδιά από τα σχολεία, από την Ιταλία, να μην έρχονται οι θρησκευόμενοι από το Ισραήλ και να σουλατσάρουνε στα Γιάννενα, στην Αμαλιάδα και να ταξιδεύουν σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος. Επίσης, ένας μεγάλος Έλληνας επιστήμονας είπε ότι το 10% του ελληνικού πληθυσμού θα νοσήσει. Ήτι κοντά στο εκατομμύριο. Λοιπόν, να βγουν οι κυβερνώντες, οι κικίλιδες, οι τέριοι χρυσοί, όλοι αυτοί και να ενημερώσουν σωστά τον ελληνικό λαό. Τι πάει να πει κλείνω το Καραϊσκάκι και θα πάω να δω το μάτς στα καφενεία. Τι πάει να πει κλείνω τους κινηματογράφους, κλείνω τα θέατρα και επιτρέπω σε μερικά σχολεία να λειτουργούν, λέει, της χώρας. Να λειτουργούν, λέει, μερικά γυμνάσια λύκεια, επιλεκτικά. Αυτές τι μαλακίες είναι αυτές. Τι μαλακίες είναι αυτές, κύριε Κικίλια και κύριε Μητσοτάκη, πώς σε λένε. Κάντε ένα σοβαρό συμβούλιο να το δείχνει η κρατική τηλεόραση με επιστήμονες μέσα. Επιστήμονες. Και όχι να κοιτάει ο Δένδιας την Κεραμαίος, η Κεραμαίος τον Έννη, ο Άδωνης το Χατζιμπάμια και να λέτε κάναμε κυβερνητικό συμβούλιο και με τον ελληνικό λαό. Μπορούμε να πούμε κι άλλα. Συνιστούνται οι γαργάρες με Μπεταντίν. Για ναι, το γράφει και αυτό, το γράφει. Γαργάρες με Μπεταντίν. Αυτά που γράφει ο Ιταλός δεν τα ξέρει ο ελληνικός λαός, Γιώργο. Γιατί έπρεπε να ήταν πρωτοσέλιδος στις εφημερίδες, Γιώργο. Και να πω και κάτι στον κύριο Μαρινάκη και τον κάθε εποβληθή. Καλά στέλνετε νεράκια και σαντουιτσάκια γεωργίου στα στεριού στα σύνορα. Κύριε Μαρινάκη, μπορείς να στείλεις θερμικές κάμερες. Κύριε Μαρινάκη, μπορείς να στείλεις αλεξίσφαιρα. Κύριε εφοπλιστές, στέλνετε τώρα 10 λέμβους στη Χίο, στη Λέσβο και στη Σαμό. Τώρα, αυτά πρέπει να γίνουν από το 2015. Τι πράγματα είναι αυτά σε αυτή τη χώρα. Γεια σου, δεν Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, γεια. Τα λέμε, γεια. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνουμε, κύριε Γεωργίου, είστε καλά. Καλά. Πάντα καλά έχουμε να είστε. Λοιπόν, εγώ Ολυμπιακός είμαι. Από Γαλάτσι, τέλειος λέγομαι. Ναι. Έχουμε ξαναμιλήσει. Μία-δύο φορές, θα θυμάμαι πιο πολλές. Νομίζω μία δεν έχουμε μιλήσει ξανά. Λοιπόν, ήθελα να πω για τον αγώνα. Ήθελα να πω ότι στην Γερμανία το Λειψία τότε, να μην ξέρω ότι αυτό το μικρή σαν κανατάχος, θα γίνει κανονικά, έτσι, ναι. Ναι, νομίζω ναι. Θα γίνει και με οπαδούς. Νομίζω. Ναι, ναι. Λοιπόν, έχουν παραπάνω κρούσματα από εμάς. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να μην γίνει εδώ πέρα στην Ελλάδα το νομίζω ότι τρίχα, δεν έχουμε τι κάνουμε τριχιά. Γιατί δηλαδή τότε η εκκλησία, όχι ότι έχω κάποιο θέμα με τις εκκλησίες,
και θρησκευόμενος είμαι και όλα εντάξει. Αλλά στις εκκλησίες που με συσσωρεύονται όλοι τόσο πολύ. Γιατί δεν γίνεται κάτι και εκεί δηλαδή. Το Καρεσκάκι πρέπει να κλείσουμε. Δεν κατάλαβα. Δεν ξέρω αν μας συμφωνείτε. Δεν θα σου πω. Εντάξει, καταλαβαίνω. Δικαίωμά σας. Δεν διαφωνώ. Απλά, αν ο Ολυμπιακός παίξει χωρίς κόσμο σε ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι, γιατί ο κόσμος του Ολυμπιακού δίνει όθηση στην ομάδα, τι να σας πω, πιστεύω μάλλον θα χάσει. Το πιο πιθανό. Καλά, ότι η πρόκριση την έχει με το μέρος της Wolves είναι, πιστεύω, σίγουρο. Απλά ο Ολυμπιακός με το κόσμο που θα πάλευε, δηλαδή θα το πάλευε το θέμα. Έγινε, φίλε. Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια καλά. Γεια σας. Να πούμε ότι πριν λίγο ανακοινώθηκε επίσημα από το κράτος ότι τα θύματα έφτασαν 84. Όχι τα θύματα, τα κρούσματα. 84 κρούσματα. Έλα φίλε. Έλα καλησπέρα. Καλησπέρα. Άρα Γιώργο μου, τι κάνεις? Καλά. Γιώργος από Ζάκυνθο. Ναι. Σε παίρνω από ένα μέρος ο οποίος είναι σε καραντίνα. Ναι. Έτσι, Λία, Χαΐα και Ζάκυνθο, ναι, είναι, ναι, σε καραντίνα. Ναι. Μπούρδες, Γιώργη. Όλα είναι μπούρδες, ψέματα όλα. Το λέω δημόσια. Δεν υπάρχει κανένα σε καραντίνα στη Ζάκυνθο. Δεν υπάρχει τίποτα. Αυτά να πάνε να τα πούνε πουθενά αλλού, τουλάχιστον εγώ από τον τόπο μου σου μιλάω. Αυτά να πάνε να τα πούνε πουθενά αλλού. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Ναι. Είπαμε, μπαίνουν σε καραντίνα, άσχετα αν αυτοί δεν είναι καραντινόβοι, αλλά βγαίνουν έξω. Κοίταξε, Γιώργο, να πω κάτι. Δεν φταίει, φταίει το κράτος αυτό. Επειδή είναι μικρός ο τόπος. Εγώ γνωρίζω τον Γιώργο, τον Μανώλη, τον Δημήτρη, τον Άλβα και τον Μήτα. Ναι. Εάν οι άνθρωποι αυτοί δεν βγαίνουν να πούνε τι είναι, πώς θα εγώ θα τους αντιμετωπίσω. Αυτοί οι άνθρωποι εδώ, οι κύριοι εδώ πέρα, οι δικοί μας, και οι άλλοι στην Πάτρα και οι άλλοι στην Ηλία και τα λοιπά, δεν πρέπει να πούνε ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι τελικά που είναι σε καραντίνα ή που έχουν έρθει σε επαφή με τον κορονοϊό. Το αντίθετο, να σου δώσω, ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις. Μα εγώ πώς θα αντιμετωπίσω τον Γιώργο τον Γεωργίου? Πώς? Το θέμα, είναι, αφού ναι, είπε το κράτος, μπαίνει σε καραντίνα να γίνει πραγματικότητα. Α, έτσι. Δηλαδή, ό,τι πει το κράτος, ό,τι έχει να πει. Όχι, ό,τι πει εσύ. Α, όχι, δεν είναι ό,τι πει. Πόσα, έτσι μου το λέει. Δεν, άκουσε, Γιώργο μου, να σου εξηγήσω γιατί στο λέω. Η γυναίκα μου πάθει από χρόνια από φρακτική πνευμονοπάθεια. Μάλιστα. Δηλαδή, είναι σε μια κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει. Είναι σε μια κατάσταση δύσκολη. Όταν λοιπόν δεν μου λέει εμένα ποιον πρέπει να αντιμετωπίσω και ποιον δεν πρέπει. Άρα λοιπόν, σου είπα είναι... να σου πει διεύθυνση και ονοματεπώνυμο. Μα τώρα εντάξει, Γιώργο. Μα είναι σίγουρα τα πράγματα αυτά που λέω. Η γυναίκα σου που είναι στις επαφείς ομάδες. Να κλειστεί το σπίτι, βέβαια. Έτσι, κλείνεται σε ένα σπίτι, εσάι, δεν βγαίνει. Δεν μιλάμε εσάι. Δεν λέμε εσάι. Τι λέμε, Γιώργο μου? Για ένα διάστημα. Για ένα διάστημα. Μα εν πάση περιπτώσει, εγώ σου λέω είμαστε 20.000 άνθρωποι εδώ πέρα. Γνωριζόμαστε όλοι. Αν είναι δυνατόν τώρα, τι να προσπαθήσω εγώ, από πού να, τι να αποφύγω, πέστε μου, τι να αποφύγω, ποιον να αποφύγω. Και εγώ σου λέω κάτι, επειδή έχω επαφές και με το νοσοκομείο Ζακίνθου και τα πάντα, σου λέω το εξής, είναι μπούρδες, κατά τη γνώμη μου. Τουλάχιστον στη δική μου περίπτωση. Σε ευχαριστώ τώρα, πολύ. Δεν ξέρω τι λένε για την άλλη. Για καλά, φίλε, για καλά. Έτσι, για να κλείσουν και τα κύπελα, να κλείσουν όλα. Έτσι. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνεις, φίλε μου? Καλώς, Θοδωρή. Καλή εβδομάδα. Δεν μου λες κάτι. Τώρα που σε βρίσκω, σε περίμενα. Ναι. Στη γιορτή σου προχθές, έπαιρνα τηλέφωνο, έπαιρνα τηλέφωνο. Ναι. Δεν είναι διαθέσιμος. Δεν είναι διαθέσιμος είναι μόνο για τον κύριο Μαρινάκη, για κανέναν άλλον. Δεν τρελάθηκες, γιατί βρίσκω στο τηλέφωνο? Είχα κάνει εκτροπή, ρε παιδί μου. Είχαμε μύτη και εδώ βλέπεις, ψάχνουμε να βρούμε. Καταρχήν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Το πήρε το μήνυμα. Βεβαίως, κύριε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, εδώ βέβαια είχαμε μη την ψάχνουμε να βρούμε όλες οι προτάσεις που πέφτουν στο τραπέζι τώρα λόγω κορονοϊού. Είναι συζητήσιμες, σεβαστές. Δηλαδή τώρα να βάλουμε. Είδες τύπο ο φίλος δεν είπε καθόλου καμία μεταξύ σοβαρού και ασύλου, βέβαια, έτσι.
θέλετε να βάλουμε πάτερ στις εισόδους εκεί, στις θύρες. Τι να κάνουμε, να πάρουμε να πιούμε δυο σφινάκια πρωτού πάμε στο γήπεδο. Τι να κάνουμε τώρα. Α, μια άλλη σκέψη είναι να καταθέσουμε τις ιατρικές γνωματεύσεις, καθότι ο ιός του Ολυμπιακού είναι πολύ πιο θανατηφόρος όσοι το φέρουν από τον κορονοϊό. Δηλαδή, εμείς που έχουμε τον ιό του Ολυμπιακού, δόξα τω Θεώ, μέχρι τώρα τόσα χρόνια δεν έχουμε νοσήσει. Άρα πιστεύω ότι δεν κινδυνεύουμε. Λοιπόν, πάθαμε Κασκαρίκα, Χόρχε, το μάτς χωρίς κόσμο. Λοιπόν, πολύ δύσκολα τα πράγματα. Έτσι, είχε μεγάλο βαθμό δυσκολία στο μάτς, τώρα και χωρίς κόσμο. Μα αυτό που ενδιαφέρει το μήνυμα στον Ολυμπιακό δεν είναι ότι μπορεί να χάσει από την Γούρους. Είναι το άκουσα αυτό και δεν συμφωνώ. Δεν είναι μόνο αυτό, Γιώργο, είναι όλα μαζί, είναι ένα πακέτο. Λοιπόν, δεν είναι μόνο η εισπράξη, είναι η ελπίδα της νίκης, της πρόκρισης, παίζουν όλα. Έτσι, ένα μάτς είναι το οποίο σημαίνει πολλά και αυτό που λες. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Λοιπόν, δεν θα παίξει ο Τραωρέ, θα παίξει και αυτό, δεν βλέπω έτοιμο πόλεμο. Ναι, προπονή θέλει. Μας βρήκε μετά και ο κορονοϊός χωρίς κόσμο. Να δούμε σε τι άλλο θα πάει. Διάβασε την Παπαμακούλα. Όχι, δεν διάβασα τον Νικολάκη, δεν διάβασα. Λέει να επιστρέψει για δύο μάτσο ο Ποτέμι στο Ολυμπιακό. Ναι, για δύο μάτσο δανεικούς και μετά ξαναφύγει. Άσε που πρέπει να μας έχει δώσει όλους εκεί πέρα, να μας έχει σταυρώσει ο Ποτέμι. Κάτι διάβαζα σήμερα, μας έχει κάνει, μας έχει περάσει ακτινογραφία στον προπονητή του. Για να μας πιάσει κορόιδο. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, είναι για μας και εγώ πρόβλημα. Τεράστιο πρόβλημα η έλλειψη του κόσμου. Είναι μεγάλη όθηση, είναι 12ο παίκτη, να μην λέμε. Τώρα αυτά τα γνωρίζουμε και η ομάδα λίγο να κάτσει, να τη πρόξει ο κόσμος. Είναι ζημιά για την ομάδα. Εν πάση περιπτώσει, όμως είμαστε υποχρεωμένοι και κάποια πράγματα που είπε ο Βασίλης από τα Γιάννα, να είναι καλά, τους χαιρετισμούς μου. Είδες που εγώ δεν τα ξέρω αυτά που λες για τον Ιταλό τώρα. Ναι, εδώ όμως. Έχω πάρει κάποιο μήνυμα, το οποίο θα βγάλω αυτό το στον αέρα σε μερικά δύο τηλεφωνήματα, που λέει ότι όλα αυτά είναι παραμύθια, είναι fake. Τι να πιστέψουμε ρε Γιώργο. Έλα. Λοιπόν, Ρονάλντο, έβγα σήμερα ρε φίλε για να μας πει για το καπί της Ισπανίας. Έβγα από την Betis Blue, έβγα ρε να μας πει. Από τον Κανάλες, έβγα εκεί πέρα να μας πει σήμερα για την ομαδάρα σου. Παλιό καπί της Ισπανίας, καπί, τους είπε, την κολάρα του έκανε από κλειστή γωνία του Μηταράκη. Τι σκρόπι ήταν αυτό ρε φίλε να πεις. Καλά, εγώ το έχω ξαναπεί. Αυτός ο Κουρτουά πρέπει να είναι μέγας πατσαβουράκιας. Είπαμε, έπιασε ένα, έβγαλε ένα κλειστό ένα, τρώει 10 τσάμπα. Ναι, ρε, αλλά ρε παιδάκι μου, αν δεις τα βήματά του και στην κλειστή γωνία δεν έχει προλάβει ούτε να κλείσει καλά-καλά. Είδα και το City United, το είδα να πούμε. Καλό ματσάκι, Γιώργο, καλό ματσάκι. Και όπως και σωστά γράφεις, εκεί στο Γεωργίου Πλάτη την έχει κάνει πελάτη. Φέτος την έχει ξεπατώσει μέσα έξω 2-3 φορές. Τρεις φορές. Τις έχει πάρει τον αέρα. Λοιπόν, καλή εκπομπή, φίλε μου. Καλά, ευχαριστώ πολύ πάρα πολύ. Για χαρά. Έλα. Γιώργο. Ναι. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς το. Τι κάνεις. Καλά. Τι δρομοκρατία είναι αυτή, ρε φίλε με τον κορονοϊό. Έχω δει εδώ στον Πλαταμόνα άνθρωπο να κυκλοφορεί με μάσκα κατάδυσης. Γιατί δεν έβρισκε αυτή τη χειρουργική και έχουν εξαντληθεί. Δηλαδή μιλάμε για μεγάλη τρομοκράτεια. Μέχρι και οι χιώτες πάνε πλέον ένας-ένας. Σταματήσανε να πηγαίνουν 2-2. Ρε σταμάτησε ο κόσμος να χτυπάει παλαμάκια. Μην την αρθούν τα μικρόβια και κολλήσει ρε. Για όνομα του Θεού. Πάντως Γιώργο, είπες για τα γερόντια προηγουμένως ότι κινδυνεύουν περισσότερο. Όχι φίλε, οι νέοι κινδυνεύουν περισσότερο. Τα γερόντια δεν έχουν ανάγκη. Παίρνουν από 15 φάρμακο καθένα το πρωί και έχουν πάθει ανουσία. Δεν τους πιάνει το δάγκωμα της κόμπρας. Αλλή μόνο από τους νέους. Αλλά για να το σοβαρέψουμε Γιωργάρα, η μεγαλύτερη πανδημία που έπληξε τη χώρα τα τελευταία χρόνια Γιώργο και δεν πάρθηκε όχι μέτρο, ούτε πόντος, είναι η πανδημία της φτώχειας που δημιούργησε η κρίση. Όσα θύματα έχει δημιουργήσει ο κορανοϊός, γιατί κορανοϊός λέγεται, επειδή έχει το σχήμα της κορώνας, 5 φορές ή 6 φορές παραπάνω είναι τα θύματα στην Ελλάδα από την πανδημία της φτώχειας, Γιώργο. Οι αυτοκτονίες. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ρεύμα, δεν έχουν να φάνε, δεν έχουν νερό και δεν έχει πάρθει ούτε μισό μέτρο. Δεν λέω ότι κάνουν κακό οι κικίλιες που παίρνουν αυτά τα χιλιόμετρα για τον κορονοϊό, αλλά ρε φίλε, σε ανάλογο και χειρότερο πρόβλημα της δεκαετίας, μιλάμε για τεράστια πανδημία αυτή τη στιγμή φτώχεια στη χώρα, έτσι δεν είναι ρε Γιώργο? Βέβαια. Πάρθηκε ρε Γιώργο κανένα μέτρο, το θυμάσαι?
ένα κύκο, ξέρω εγώ, 80 πόντι. Τίποτα. Πόσο πάρθηκε ένα, μέθια. Τίποτα, κανένας. Αφέθηκαν οι άνθρωποι και είναι αφημένοι ακόμα στην τύχη τους. Τι έγινε, χρωστάς, φέρ το σπίτι σου, ρε. Πού θα κοιμηθώ, στο μπαγκάκι. Δεν έχεις να πληρώσεις το ρεύμα. Στο κόβουμε. Πάρ' τη μαχαιριά, το ίδιο και με το νερό. Τώρα δούμε τον κορονοϊό. Μην πάτε, λέει, από εδώ, μην πάτε από εκεί. Και όλοι οι επιστήμονες. Και απορώ πώς έχει τρομοκρατηθεί τόσο ο κόσμος. Λένε ότι αποδράμει ηπίος. Δηλαδή, είναι πολύ πιο ήπιος από την εποχική γρήπη, Γιώργο. Γιατί έχει πιάσει τόσο πολύ, τέτοια μεγάλη τρέλα τον κόσμο με αυτό το μικρόβιο, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Εσύ μπορέσεις ποτέ να το καταλάβεις. Ξέρεις τι τεράστιο όπλο είναι το ίντερνετ και τα μέσα. Πάρα πολύ μεγάλο όπλο, τεράστιο. Ό,τι θέλεις να κάνεις. Στη διασπορά των ειδήσεων. Ναι, αλλά ακούω κόσμο, ρε Γιώργο, γιατί οι ακροατές σου ξέρω από χρόνια ότι είναι ξύπνοι. Ακούω τον έναν έτσι, τον άλλον αλλιώς. Και δεν βρίσκεται κανένας να σας πει, ρε, εσείς ελάτε εδώ, ρε. Εδώ μιλάμε, η χώρα την πλήττει την τελευταία δεκαετία, μια τεράστια πανδημία αυτής της φτώχειας και δεν έχει πάρει μισό μέτρο, ρε. Και βρίσκονται τώρα μέχρι μαυραγωρίτες άνθρωποι που πουλάνε μάσκες οι οποίες έχουν 10 λεπτά, τις πουλάνε 10 ευρώ, ρε Γιώργο, μάσκες αυτές χειρουργικές. Κατάλαβες τι γίνεται. Λοιπόν. Έγινε, Βασίλη. Για χαρά, για χαρά, για χαρά. Έλα, φίλε. Ναι. Ολυμπιακέ. Ομάδα ραμπά, μεγάλη μου αγάπη, Ολυμπιακά ραμπά. Μεταλάβετε αφόβος. Τι είπε ο Μπογιόπουλος τώρα, μεταλάβατε αφόβος.